Το σημερινό ρεπορτάζ δεν αφορά κάποιο μεγάλο έργο για το νησί μας. Είναι όμως ένα έργο που έχει σχέση με την αισθητική. Είναι μία έννοια, είναι μία λέξη που έχει παραβιαστεί πάρα πολλές φορές από δημοτικές αρχές διαχρονικά και από πολίτες. Ο φακός του Καλλιμνονίου βρίσκεται έξω από το Μέγαρο το Μητροπολιτικό. Ένα διατηρηταίο απίθανο κτίριο και ο σημερινός μας Μητροπολίτης έκαμε την εξής απλή και αυτονόητη ενέργεια. Σε αυτό τον όμορφο, καλέσθητο, πετρόχτιστο με ένα παραδοσιακό όμορφο τρόπο τοίχο που είχε καλυφθεί, ακούστε, με πορόλιθο κάποιες άλλες εποχές, ο Μητροπολίτης μας λοιπόν σκέφτηκε ότι θα πρέπει τα εξωτερικά στοιχεία αυτού του όμορφου διατηρηταίου κτηρίου να επανέλθουν στην προτεραιά τους κατάσταση. Και έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να ξυλωθούν οι αντιαισθητικοί και σε καμία σχέση με το παραδοσιακό και το διατηρηταίο ύφος του κτηρίου πορόλιθοι να φύγουνε. Ο Πέτρος εδώ είναι ένας τεχνίτης Καλλίμνιος, πολύ ωραίος. Πέτρο, μέλα να σου πω κάτι, σε παρακαλώ. Για πες μου με την εμπειρία που έχεις, πώς είναι το χτίσιμο αυτών των τείχων. Είναι ωραίο? Ναι, πολύ ωραίο. Είναι παραδοσιακό, έτσι? Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα τι θα κάνεις, το πλένεις, το καθαρίζεις. Μετά θα το θέμελεις, να το αρμολογήσει, όπως ναι, με τον παλιό καλό καιρό. Α, μπράβο. Τέλεια. Δεν θα μου ξεκινήσει ακόμα. Όχι, μέχρι να τελειώσω το ρεπορτάζ. Πρέπει να τελειώσω. Να λοιπόν που συνεργαζόμαστε υπέροχα και με τον Μάστορη τον Πέτρο. Είναι λοιπόν ένα έργο που δίνει ένα μήνυμα ότι η Κάλυμνος που από τα παλιά χρόνια είχε ένα οικιστικό ύφος απίθανο παραδοσιακό, δεν έχει υπάρχει έτσι νησί όπως ήταν η Κάλυμνος παλιά, όπως είναι τώρα η Σίμη, όπως είναι τώρα το Καστελόριζο, όπως είναι η Χάλκη, που με νομοθετικά βέβαια διατάγματα κρατούν το όμορφο παραδοσιακό τους ύφος. Εμείς εδώ στην Κάλυμνο δυστυχώς δεν προβλέψαμε να έχουμε τα ίδια ακριβώς στοιχεία, έτσι ώστε το νησί μας να ήταν μοναδικό. Είναι όμορφο. Υπάρχουν ακόμα σπίτια και στα Μαράσια αλλά και στην πόλη τα οποία είναι στολίδια, αλλά δυστυχώς ο εκμοντερνισμός, ο μιμητισμός έκανε την Κάλυμνο πια να είναι τελείως, τελείως διαφορετική. Αυτό το στόχο έχει αυτό το ρεπορτάζ το μικρό και χαιρόμαστε που ο Μητροπολίτης μας δίνει το στίγμα ότι δηλαδή όπου και όταν μπορούμε εμείς να βάζουμε το χεράκι μας και αντί να χαλάμε, να επαναφέρουμε στην παλιά τους κατάσταση κτίρια, ακόμα και περιμαντρώσεις, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί αυτό το όμορφο στολίδι της πόδιας συνολικά πια τώρα θα το βλέπει κανείς απ' έξω και θα λέει ναι, ο δεσπότης μας έκανε μια πολύ σωστή και όμορφη δουλειά. Με αυτές τις εικόνες, το μικρό μας κυριακάτικο πρωινό ρεπορτάζ έξω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο ολοκληρώνεται.